ήδη μετά τη δήλωση του κυρίου Μαϊμαράκη ότι πλέον δεν θα γίνουν εκλογές, αποδεικνύεται ότι οι περιφερόμενες μαριονέτες, οι οποίοι ήθελαν τα σποτ τις περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, αποδείχθηκαν ανίκανοι. Είναι ώρα πλέον όλοι τους, τόσο υποψήφοι όσο και τα κεντρικά όργανα, να βγουν επίσημα στον ελληνικό λαό, να λογοδοτήσουν και να παραιτηθούν. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και τα αίτια είναι βαθύτερα. Σε 20 μέρες πρέπει να περάσουμε μέτρα. Ποιος θα τα περάσει? Τι θα γίνει? Αυτό που πρέπει να γίνει, θα πρέπει να πάμε σε ένα συνέδριο, το οποίο είναι χρονοβόρο, από λαϊκή βάση, να τελειώσει η οικογενειοκρατία, να τελειώσουν τα τζάκια, γιατί η Ελλάδα πλέον δεν αντέχει και ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανέναν. Να αναλάβουν ευθύνες, να λογοδοτήσουν και να παραιτηθούν. Ίσως ορισμένοι δεν θέλουν να χάσουν το μαγαζάκι τους. Ίσως. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα όλα θα αποδειχτούν. Πλην όμως σε 20 μέρες καλείται η ελληνική κυβέρνηση να περάσει σοβαρά μέτρα. Τι έχει να γίνει στην Ελλάδα, το έχει φανταστεί κανένας? Λοιπόν, ας εξαφανιστούν οι μαριονέτες, αυτές οι μαριονέτες που βγαίνουν κάθε μέρα στην τηλεόραση. Ας λογοδοτήσουν, να αναλάβουν τις ευθύνες, να πούν ότι είναι ανίκανοι, να εξαφανιστούν, για να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε, να πάρουμε την τύχη της Ελλάδας στα χέρια μας για να προχωρήσουμε μπροστά. Αγανακτισμένοι. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια αμυδρά ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει από αυτό το κόμμα, αρχίζουν και βρίζουν πλέον. Επιβεβαιώνουν την ανικανότητα που υπάρχει σε αυτό το κόμμα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.